Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 8 Νοεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να παρακολουθήσουμε τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Θέλουμε να παραμείνει σε δυτικά χέρια το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, τη δηλώνει ο Τζέφρι Πάιατ. Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας? Ειδική μέρημνα για τους ελαιοπαραγωγούς στο δεύτερο lockdown. Σε θέματα ενέργειας και διπλωματίας αναφέρθηκε με ομιλία του στο Θεσσαλονίκη Summit που διοργανώνεται φέτος ψηφιακά λόγω του κορονοϊού ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ. Ερωτηθείς για την Αλεξανδρούπολη και τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του λιμανιού της που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Αμερικανός πρέσβης υπογράμμισε πως πρόκειται για ένα στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο που θέλουμε να παραμείνει σε δυτικά χέρια όπως χαρακτηριστικά είπε. Ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ συμμετείχε στο Θεσσαλονίκη Summit, όπου ερωτηθείς για την διαδικασία ιδιωτικοποίησης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, που βρίσκεται σε εξέλιξη, υπογράμμισε πως πρόκειται για ένα στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο που θέλουμε να παραμείνει σε δυτικά χέρια. Χαρακτήρισε καλά νέα το γεγονός ότι υπάρχουν δύο ισχυρές αμερικανικές κοινοπραξίες που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον και είπε πως για τον ίδιο η Αλεξανδρούπολη αποτελεί ειδική προτεραιότητα. Ο κ. Πάιατ σημείωσε πως δεν είναι μόνο η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, εξηγώντας πως υπάρχει και ο εφεσαριού ακόμη μια στρατηγική προτεραιότητα, όπως είπε, και έκανε ειδική μνήμα στην υπογραφή της συμφωνίας από την πλευρά της ΔΕΣΦΑ για την απόκτηση του 20% των μετοχών της Gastrade που αναπτύσσει τον πλωτό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η Αλεξανδρούπολη μεταμορφώνεται σε έναν κόμβο για την ενεργειακή συνεργασία. Υπάρχει επίσης προοπτική για ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αέριο που θα βοηθήσει στον στόχο του περιορισμού του λιγνίτη έως το 2028. Υπάρχουν πολλά καλά πράγματα που γίνονται στην Αλεξανδρούπολη, μια περιοχή που όταν την επισκέφθηκα για πρώτη φορά ένιωσα πως ήταν πολύ μακριά από την Αθήνα, η οποία ωστόσο αναδύεται ξαφνικά ως στρατηγικό σταυροδρόμι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πάιατ. Σχετικά με τις διαδικασίες που τρέχουν για την ιδιωτικοποίηση των ναυπηγείων, ο κ. Πάιατ ξεκαθάρισε πως το βασικό μας μέλημα είναι, όπως και στην περίπτωση της Αλεξανδρούπολης, να δούμε αυτά τα βασικά περιουσιακά στοιχεία να μένουν σε δυτικά χέρια. Επειδή είναι στρατηγικά, δεν πρέπει να καταλήξουν στους αντιπάλους μας. Νομίζω ότι το πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τις επόμενες εβδομάδες ή τους επόμενους μήνες θα εξαρτηθεί εν μέρει από τις αγορές, από το πώς το ελληνικό κράτος θα διαμορφώσει τις συναλλαγές. Και επίσης, μια πολύ σχετική και σημαντική πτυχή όλου αυτού αφορά την προοπτική μιας πολύ ανταγωνιστικής αμερικανικής προσφοράς για τις νέες φρεγάτες για το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Είναι μια συναλλαγή που υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θα βοηθήσει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του ελληνικού ναυτικού, ώστε να είναι ένας κρίσιμος εταίρος του αμερικανικού ναυτικού στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο Αμερικανός πρέσβης. Αναμένουμε μια πολύ ανταγωνιστική προσφορά όταν διατυπωθεί το ελληνικό αίτημα, η οποία θα περιλαμβάνει την τοπική παραγωγή τριών φρεγατών βάσει του σχεδίου μιας πρώτης φρεγάτας που θα κατασκευαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην συνέχεια, αυτή η τεχνογνωσία θα μεταφερθεί στην Ελλάδα, επισήμανε. Υπεγράφει η συμφωνία ανάμεσα στη ΔΕΣΦΑ για την απόκτηση μεριδίου 20% στην Gastrade ΑΕ, την εταιρεία που αναπτύσσει το έργο για τον πλωτό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Το παρόν στην υπογραφή έδωσε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης. Ο τερματικός σταθμός αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2023. Υπεγράφει την Τετάρτη η συμφωνία για την απόκτηση του 20% των μετοχών της Gastrade που αναπτύσσει τον πλωτό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη από τον ΔΕΣΦΑ. Η συμφωνία υπεγράφει στην Αθήνα από την ιδρυτή μέτοχο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Gastrade, Ελμίνα Κοπελούζου, και τον εκτελεστικό διευθυντή του ΔΕΣΦΑ, Νίκολα Μπαρτιλάνα. Παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη. Ταυτόχρονα υπεγράφει και το νέο συμφωνητικό μετοχών της εταιρείας από τους υφιστάμενους και τον νέο μέτοχο. Ο σταθμός θα εγκατασταθεί 17,6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του λιμένα της Αλεξανδρούπολης και θα έχει αποθηκευτικούς χώρους έως 170.000 κυβικών μέτρων και δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου που θα ξεπερνά τα 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. Η πλωτή μονάδα που προβλέπεται να λειτουργήσει το 2023 θα συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου με αγωγό μήκους 28 χιλιόμετρων, μέσω του οποίου το αεροποιημένο LNG θα προωθείται στις αγορές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας, από τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία μέχρι την Ουγγαρία, την Μολδαβία και την Ουκρανία.
Πρόκειται, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, για ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, δηλαδή για έργο προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού, διαφοροποιεί τις πηγές και τις οδούς ενεργειακής προμήθειας και υποστηρίζει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού καθώς και την αλλαγών φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με προφανή ωφέλη για όλους τους τελικούς καταναλωτές. Όπως σημειώνει η Gastrade, μαζί με τη Ρεβιθούσα αποτελούν τις μοναδικές υποδομές εισαγωγής φυσικού αερίου στην περιοχή, που είναι ανεξάρτητες από την διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω τουρκικού εδάφους. Το έργο λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλα υφιστάμενα ή προγραμματισμένα μεγάλα έργα υποδομής φυσικού αερίου στην περιοχή, όπως η διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας IGB, OTAP, η διασύνδεση Βουλγαρία-Σερβία IBS, η διασύνδεση Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, η υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου Καβάλας και ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβιθούσας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε πως το έργο του πλωτού τερματικού ΙΦΑ στην Αλεξανδρούπολη ενισχύει την θέση της χώρας μας ως διαμετακομιστικού κέντρου φυσικού αερίου για όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η κατασκευή του μέσα στα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες ιστορίες επιτυχίας της ενεργειακής μας πολιτικής. Η εξέλιξη αυτή παράλληλα αναδεικνύει, παρά τους πολύ δύσκολους καιρούς που διανύουμε, την ανανεωμένη εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στην χώρα μας, καθώς, όπως είναι γνωστό, η πλειοψηφία των μετοχών του ΔΕΣΦΑ ανήκει σε εταιρείες από την Ιταλία, την Ισπανία και το Βέλγιο. Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Νίκολα Μπατιλάνα, ανέφερε: «Είμαστε περήφανοι που σε αυτή την ιδιαίτερη κοινωνικο-οικονομική συγκυρία ο ΔΕΣΦΑ είναι παρόν και επενδύει σημαντικά για την Ελλάδα Projects. Το FSRU Αλεξανδρούπολης είναι ακόμα ένα όχημα στον δρόμο της ενεργειακής μετάβασης, της οποίας ο ΔΕΣΦΑ είναι αρρωγός, ενώ θα φέρει τη χώρα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων. Δεσμευόμαστε να συμβάλλουμε με την τεχνογνωσία μας στην επιτυχημένη λειτουργία του έργου». Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Gastrade, Κωνσταντίνος Πυρόπουλος, δήλωσε πως είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε τον ΔΕΣΦΑ ως εταίρο στο έργο. Η σημερινή υπογραφή της συμφωνίας είναι προς αμοιβαίο όφελος και των δύο εταιριών μας και το πιο σημαντικό προς όφελος των καταναλωτών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ανυπομονούμε να υποφεληθούμε από τη μεγάλη εμπειρία του ΔΕΣΦΑ στην διαχείριση και τη λειτουργία υποδομών φυσικού αερίου και να μεγιστοποιήσουμε τις συνέργειες μεταξύ του τερματικού μας και της Ρεβιθούσας. Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μια πολύ επικοδομητική συνεργασία για την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της περιοχής μας. Στα μέσα του Νοεμβρίου ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για αναστολές συμβάσεων εργασίας. Οι εν λόγω υποβολές αφορούν τόσο επιχειρήσεις όσο και εργαζομένους που πλήττονται αλλά και που θα παραμείνουν κλειστές σύμφωνα με τη λίστα CAD. Μέσα στον επόμενο μήνα προβλέπεται η θεσμοθετημένη διαδικασία για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων ανά μήνα αναφοράς, δεδομένης της διαφορετικής έναρξης και λήξης των αναστολών συμβάσεων εργασίας εντός του μήνα, αλλά και των διαφορετικών εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δύναται να τίθενται σε αναστολή. Στο πλαίσιο αυτό, για το μήνα Νοέμβριο, οι πληττόμενες επιχειρήσεις βασικά θα υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους από 15 Νοεμβρίου έως και την 7η Δεκεμβρίου του 2020. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα επιτρέπονται και οι ορθές επαναλήψεις υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων. Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι θα υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις το ίδιο ανωτέρω διάστημα, δηλαδή από 15 Νοεμβρίου έως και την 7η Δεκεμβρίου, στις περιπτώσεις που τίθενται για πρώτη φορά οι συμβάσεις εργασίας τους σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη. Οι πληρωμές της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους ανωτέρω εργαζομένους θα πραγματοποιηθούν σταδιακά μέχρι το τέλος του μήνα. Ειδικότερα για τις κλειστές επιχειρήσεις βασικά για το μήνα Νοέμβριο και εξαιρετικά για αυτή την περίπτωση, προκειμένου οι εργαζόμενοι να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού εγκαίρως, οι υπεύθυνες δηλώσεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους θα υποβληθούν από 15 Νοεμβρίου έως και 24 Νοεμβρίου του 2020. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα επιτρέπονται και οι ορθές επαναλήψεις υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων. Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι θα υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις στο ίδιο ανωτέρω διάστημα, δηλαδή από 15 Νοεμβρίου έως και 24 Νοεμβρίου του 2020. Στις περιπτώσεις που τίθενται για πρώτη φορά οι συμβάσεις εργασίας τους σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη. Οι πληρωμές της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους εργαζομένους των κλειστών επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΑΔ θα πραγματοποιηθούν από 27 Νοεμβρίου έως και 3 Δεκεμβρίου του 2020. Πάμε τώρα να συνδεθούμε μέσω Skype, κυρίες και κύριοι, με την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής, την κυρία Κική Κωνσταντινίδου. Κυρία Κωνσταντινίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Για δεύτερη φορά, λοιπόν, τα εμπορικά καταστήματα αναγκάζονται να κατεβάσουν ρολά μετά την επιβολή του δεύτερου lockdown. Και θέλω να ρωτήσω, αναφορικά με την τοπική κοινωνία της Κομωτινής, πώς σας βρίσκει τουλάχιστον σε αυτήν τη φάση αυτό το lockdown, το δεύτερο? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα εμπορικά καταστήματα
το δεύτερο lockdown δεν τα βρίσκει τόσο απροετοίμαστα όπως ήταν στο πρώτο lockdown, το οποίο ήταν κάτι άγνωστο, κάτι διαφορετικό και δεν γνωρίζαμε τι πρόκειται να γίνει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί έτσι ακριβώς όπως έχει γίνει και το δεύτερο lockdown με το κλείσιμο των καταστημάτων μας, δεν μπορούμε να πούμε ότι οι επιχειρηματίες το βλέπουν σαν μια θετική κίνηση, μια κίνηση που θα μπορέσει ναι μεν να αποφέρει καρπούς όσον αφορά την υγειονομική κατάσταση και τα κρούσματα τα οποία έχουμε, αλλά όσον αφορά τα καταστήματά μας θα λέγαμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση η οποία είναι λίγο σκληρή και όμως είναι η νέα πραγματικότητα στην οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Θα πω ότι ο εφιάλτης της επιχειρήσης επέστρεψε. Επέστρεψε γιατί για δεύτερη φορά κλείνουμε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη για το εμπόριο περίοδο εν μέσω ενδιάμεσων εκτόσεων και σε έναν πάρα πολύ δυνατό μήνα τον Νοέμβριο για την αγορά και το λιανεμπόριο αλλά και για το χοντρεμπόριο. Και κλείνουμε και αυτή τη φορά η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα, τα οποία όμως δεν είναι αρκετά για να μπορέσουν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις ανοιχτές μετά το lockdown. Τα προβλήματα πάρα πολλά. Δόθηκαν μέτρα όπως είπαμε, αλλά δεν είναι μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να μας στηρίξουν. Ωραία. Από τη στιγμή που ανοίγεται αυτό το κεφάλαιο, ήθελα έτσι κι αλλιώς να σας ρωτήσω και θέλω να ρωτήσω φυσικά και την άποψη τη δική σας, όπως και οι υπόλοιποι επιχειρηματίες και εδώ στην Αλεξανδρούπολη έχουν εκφράσει τη δική τους άποψη αναφορικά με τα μέτρα στήριξης που εξήγηλε το Υπουργείο Οικονομικών, αναφέροντας ότι δεν αρκούν τα συγκεκριμένα μέτρα ως προς τη στήριξή τους. Κοιτάξτε, εννοείται ότι τα μέτρα δεν αρκούν ως προς τη στήριξη των επιχειρήσεων σε αυτό το δεύτερο lockdown, γιατί αν θυμάστε στο πρώτο κλείσιμο των επιχειρήσεων είχε δοθεί ένα έκτακτο βοήθημα, το οποίο πέραν από τους εργαζόμενους το είχαν πάρει και οι επιχειρηματίες, οι οποίοι τα καταστήματά τους ήταν σε αναστολή. Αυτή τη φορά δεν έχει γίνει κάποια μνήα για τους επαγγελματίες οι οποίοι είναι με κλειστά καταστήματα. Το μόνο που έχει γίνει είναι το ότι θα μπορέσουμε, ότι έχει πάρει αναστολή το ΦΠΑ πληρωτέο τον Νοέμβριο για τον Απρίλιο του 2021. Και καθώς και όλες οι ρυθμισμένες δόσεις μας όσον αφορά την ΑΔΕ και το ΕΦΚΑ. Από εκεί και πέρα, το τέλος του μήνα είναι δυσβάστακτο για τον Έλληνα επιχειρηματία, γιατί δεν έχουμε μόνο αυτά να πληρώσουμε. Έχουμε να πληρώσουμε τις ΔΕΚΟ μας, τα πάγια μας, έχουμε να πληρώσουμε τα ενίκια μας, έχουμε να πληρώσουμε τον ΕΝΦΙΑ που δεν έχει γίνει καμία αναστολή, έχουμε να πληρώσουμε το φόρο εισοδήματος που δεν υπάρχει καμία αναστολή και όλα αυτά με κλειστά καταστήματα. Με κλειστά καταστήματα, όπως και στο πρώτο lockdown, έτσι και σε αυτό θέλω να πω ότι ο τζίρος μας δεν αναστέλλεται. Τα καταστήματά μας είναι κλειστά. Κάθε μέρα που χάνεται με κλειστά μαγαζιά είναι ένας χαμένος τζίρος. Δεν αναστέλλεται, ούτε προστίθεται όταν θα ανοίξουμε τα μαγαζιά μας. Γι' αυτό και εμείς, σαν Εμπορικό Σύλλογο Κομοτηνής, οι προτάσεις που έχουμε κάνει θα λέγαμε ότι είναι αρκετά ρεαλιστικές, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και θα βοηθήσουν κάπως τους επαγγελματίες να δουν λίγο πιο ξεκάθαρα και με μια μεγαλύτερη αισιοδοξία την επάνωδο στην δουλειά μας και το άνοιγμα των καταστημάτων μας. Μπορούμε να τις ακούσουμε αυτές, κυρία Κωνσταντινίδου. Ποιες είναι οι προτάσεις σας? Βεβαίως, θα αναφέρω. Η αναφορά μας γίνεται στην επαναφορά των 120 δόσεων όσον αφορά τις υποχρεώσεις μας προς το δημόσιο και στον ασφαλιστικό τομέα. Επίσης θα σας τα πω επιγραμματικά και όπου θέλετε εσείς να με σταματήσετε μπορείτε. Ναι, η επιδότηση των ενοικίων των επιχειρήσεων έχει γίνει μια αναφορά στο 40% επιδότηση των ενοικίων των επιχειρήσεων για το μήνα Νοέμβριο, αλλά εμείς αυτό το ζητάμε για όλο το 2020 και γιατί όχι να επεκταθεί και για το 2021. Δεν μπορούν να πληρωθούν με κλειστά μαγαζιά πάγιες υποχρεώσεις. Και αυτό που ζητάμε τα τελευταία 6 χρόνια και επιτέλους είναι η ώρα και πρέπει να καθιερωθεί είναι ο ειδικός ακατάσχετος τροφοδότης λογαριασμός για τις επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή με το άνοιγμα των καταστημάτων πάρα πολλοί επιχειρηματίες δεν θα έχουν ούτε ένα ευρώ για να μπορέσουν να κινήσουν τις επιχειρήσεις τους. Και έτσι όπως είμαστε από τους τελευταίους οι επαγγελματίες που δεν έχουν ακατάσχετο λογαριασμό δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε ούτε τις οικογένειές μας. Με την μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, έτσι όπως έχει δοθεί και συνεχίζει να δίνεται κατά τη διάρκεια της επιδημιολογικής κρίσης, ζητούμε να δοθούν μικροπιστώσεις σε όλους τους επαγγελματίες για να μπορέσουν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους ως προς τους προμηθευτές μας. Είναι πάρα πολύ βασικό. Ακόμη δεν έχει γίνει κάποια μέρημνα για τις επιταγές. Οι επιταγές δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο κύκλο οικονομικό στην χώρα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δοθεί κάποια παράταση για τις επιταγές οι οποίες ήδη έχουν κυκλοφορήσει και λήγουν αυτούς τους μήνες για να μπορέσουν οι άνθρωποι που τις έχουν κόψει να δουλέψουν για να τις καλύψουν. Και φυσικά αυτό που εμείς ζητάμε
Και αυτό που είναι πάρα πολύ βασικό και σε αυτή την περίοδο που μιλάμε, του καθολικού κλεισίματος των καταστημάτων, είναι ο αθέμητος ανταγωνισμός, ο οποίος έχει δημιουργηθεί μεταξύ των σούπερ μάρκετ που παραμένουν ανοιχτά και του λιανεμπορίου που είναι κλειστά. Είδαμε άλλωστε και την ανακοίνωση των επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συλλογικά για αυτό το θέμα και ήθελα έτσι κι αλλιώς να ρωτήσω την άποψή σας, οπότε σας ακούμε, παρακαλώ, με ενδιαφέρον. Βεβαίως, αυτό το θέμα το είχαμε αναφέρει εμείς και στο πρώτο κλείσιμο, σαν εμπορικό σύλλογο Κομοτηνής, αλλά τότε ήταν κάτι πολύ πρωτόγνωρο και πολύ ξένο για να συζητηθεί. Και στο δεύτερο κλείσιμο βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι και πόσο αναγκαίο είναι, γιατί δημιουργείται μεταξύ των σούπερ μάρκετ, που τα σούπερ μάρκετ, όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζετε, δεν πουλάνε μόνο είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα και καθαριστικά. Πουλάνε πάρα πολλά προϊόντα, τα οποία είναι οικιακής χρήσης, ρουχισμό, παπούτσια, στολίδια τώρα για τις γιορτές που έρχονται, για την χριστουγεννιάτικη αγορά. Με κλειστό το λιανεμπόριο, που πάρα πολλά καταστήματα, όπως και εποχιακά καταστήματα, έχουν ετοιμαστεί για το μήνα Νοέμβριο και Δεκέμβριο να μπορέσουν να δουλέψουν και να πουλήσουν αυτά τα προϊόντα, αυτή τη στιγμή είναι κλειστά. Οπότε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, έτσι όπως παραμένουν ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ, όλος ο κόσμος θα προμηθευτεί τις ανάγκες του παράλληλα με τα είδη πρώτης ανάγκης από τα σούπερ μάρκετ και το λιανεμπόριο όταν θα το ανοίξουμε στις 30 Νοεμβρίου, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, θα αναρωτιόμαστε πού πήγε η δουλειά και γιατί οι καταναλωτές δεν έχουν χρήματα. Οπότε εμείς αυτό που ζητάμε είναι να αποσυρθούν όλα τα άλλα προϊόντα πέραν των τροφίμων και των καθαριστικών από τα σούπερ μάρκετ. Είναι ένα εύλογο αίτημα, εννοείται ότι το αντιλαμβάνονται αυτό νομίζω όσοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, διότι και ο καταναλωτής δεν μπορεί να το αντιληφθεί αυτό ακριβώς. Από τη στιγμή που θα βρει κάτι έτοιμο, είναι λογικό ότι θα πάει να το αγοράσει. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα ποια μέριμνα έτσι, δίνεται εκ των προτέρων για αυτό το ζήτημα, το οποίο απασχολεί το λιανεμπόριο και γνωρίζουμε πόσο ουσιαστικά υποφέρουν οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές αγορές από τέτοιου είδους θέματα. Έτσι ακριβώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δημιουργείται και ανοίγει πάρα πολύ η ψαλίδα. Και όταν τα καταστήματα λιανικού εμπόριου ξεκινήσουν τις εργασίες τους κανονικά μέσα στο Δεκέμβριο, δεν θα υπάρχει ζήτηση. Μάλιστα, κυρία Κωνσταντινίδου, πώς διαβλέπετε ότι θα κυλήσει το επόμενο διάστημα? Πιστεύετε ότι θα τηρηθεί αυτό το χρονικό πλαίσιο το οποίο δόθηκε από την κυβέρνηση ως προς το lockdown, ή πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποια παράταση γι' αυτό? Και αν τηρηθεί ουσιαστικά μετά ο εμπορικός σύλλογος και γενικότερα τα εμπορικά καταστήματα θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της αγοράς μετά από μια τόση έτσι πολυήμερη αδράνεια. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει δοθεί από την κυβέρνηση. Φυσικά πρέπει όλοι μας να συμμορφωθούμε με τα μέτρα και με τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία μας έχουν δοθεί για να μπορέσουμε να ρίξουμε κάπως τον αριθμό των κρουσμάτων των οποίων έχουμε σαν χώρα σε ένα επίπεδο το οποίο μπορούμε να το σηκώσουμε και μπορούν κυρίως τα νοσοκομεία μας να το σηκώσουν για να μπορέσει να έρθει και σε μια κανονικότητα η οικονομία της χώρας. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι ευχή όλων, όχι μόνο των επαγγελματιών, όλης της χώρας, αυτή τη στιγμή να ξαναμπεί η ζωή μας σε κανονικούς ρυθμούς. Από εκεί και πέρα, πάρα πολλά καταστήματα ήδη ζορίζονται πάρα πολύ και δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους από το πρώτο lockdown που έχει γίνει. Ήδη τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι πάρα πολλά καταστήματα δεν ξέρουν αν θα μπορέσουν να ανοίξουν κατά την περίοδο των εορτών. Ωστόσο όμως θα το προσπαθήσουν πάρα πολύ. Αυτές είναι οι συζητήσεις και τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε. Από εκεί και πέρα, εμείς ευχόμαστε ο Δεκέμβριος να κυλήσει φυσιολογικά, να έχουμε μια χριστουγεννιάτικη αγορά έτσι ακριβώς όπως την είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, φυσικά με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία μας έχουν δοθεί, και αυτό που θέλουμε είναι ο κόσμος να στηρίξει την αγορά, την τοπική αγορά της κάθε πόλης και να στηρίξει το λιανικό εμπόριο στην κάθε πόλη, για να μπορέσουμε κι εμείς να βγούμε και να βγάλουμε τις υποχρεώσεις μας. Γιατί η χρονιά αυτή η οποία έχει κυλήσει, κυλήσε πάρα πολύ δύσκολα. Μόλις είχαμε βγει, θα έλεγα, και όχι καλά-καλά από την δεκαετή κρίση, η οποία συσσόρευσε πάρα πολύ τα προβλήματα των επαγγελματιών, και με την υγειονομική κρίση η οποία βρήκε τη χώρα μας, και όχι μόνο τη χώρα μας, θα έλεγα ότι ήταν η χαριστική βολή για το λιανικό εμπόριο και για το χοντρικό εμπόριο, αλλά κυρίως για το λιανικό εμπόριο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κυρία Κωνσταντινίδου. Σύμφωνα με τα μηνύματα που λαμβάνετε και με τις επικοινωνίες, είμαι σίγουρη που θα έχετε και με άλλους προέδρους εμπορικών συλλόγων άλλων πόλεων, πώς βλέπετε τη θέση της Κομοτηνής ουσιαστικά
σε μία κλίμακα μέσα στην Ελλάδα ως προς την κατάσταση που βιώνει, είναι σε καλύτερη ή σε χειρότερη κατάσταση, και επίσης θέλω να ρωτήσω πόσο φάνηκε η έλλειψη των φοιτητών από την πόλη. Όταν με ρωτάτε ποια είναι η κατάσταση της πόλης μας όσον αφορά τα κρούσματα ή όσον αφορά το εμπόριο. Όσον αφορά φυσικά το κομμάτι του εμπορίου. Τα κρούσματα τα παρακολουθούμε, τα βλέπουμε καθημερινά. Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, το γνωρίζουμε. Η πόλη δεν διαφέρει σε τίποτε άλλο από τις άλλες πόλεις της χώρας. Όλες οι μικρές επαρχιακές πόλεις βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο επίπεδο όσον αφορά την κίνηση την οποία γίνεται στην αγορά τους και όσον αφορά τα καταστήματα. Δεν μειονεκτούμε σε κάτι, και αυτό το δεν μειονεκτούμε σε κάτι έρχομαι να το στηρίξω στο γεγονός ότι ένα θετικό ίσως το οποίο έχουμε εξαιτίας της επιδημιολογικής κατάστασης της οποίας έχει δημιουργηθεί, δεν έχουμε πάρα πολλές μεγάλες απώλειες τζίρου όσον αφορά προς την Βουλγαρία και προς την Τουρκία λόγω των κλειστών συνόρων. Οπότε αυτό θα λέγαμε ότι βοήθησε κυρίως την τοπική αγορά να μπορέσει να κινηθεί βοήθησε κυρίως την τοπική αγορά να κινηθεί. Από εκεί και πέρα, σαν αγορά όμως, πέραν αυτών των προβλημάτων που σίγουρα και άλλες πόλεις, οι κυρίως πόλεις που βρίσκονται κοντά σε σύνορα τα έχουν αυτά τα προβλήματα, κινούμαστε στο ίδιο επίπεδο σε τζίρους και στην αγορά όπως κινούνται σχεδόν το μεγαλύτερο σύνολο των πόλεων στην χώρα. Από εκεί και πέρα, οι φοιτητές είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την Κομοτηνή, γιατί όπως πολλές φορές έχουμε πει, η βαριά μας βιομηχανία είναι το Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο Θράκης. Βέβαια, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί η κατάσταση λόγω της επιδημιολογικής κρίσης το τελευταίο διάστημα, σαφώς και το Πανεπιστήμιο θα κοιτάξει να εξασφαλίσει την υγεία των φοιτητών του. Έχουν έρθει κάποιοι φοιτητές στην περιοχή, ξεκίνησαν να γίνονται κάποια μαθήματα διαζώσης, ωστόσο όμως με την αύξηση των κρουσμάτων σταμάτησαν και αυτά τα μαθήματα. Ο κόσμος της Κομοτηνής μέχρι και πριν από το γενικευμένο lockdown που έγινε στήριξε την αγορά, στήριξε τα καταστήματα και αυτό πιστεύουμε ότι θα γίνει και με την επάνωδο των καταστημάτων, με το άνοιγμα των καταστημάτων μέσα στο Δεκέμβριο. Ευχόμαστε όλο αυτό να είναι τελείως προσωρινό. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Πρόεδρε, στο σημείο αυτό και να επανέλθετε όλοι στις δουλειές σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τις καλύτερες ευχές για τις γιορτές που έτσι κι αλλιώς θα έρχονται από τότε και σε λίγο διάστημα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο τομέας της ψυχαγωγίας έχει δεχτεί από τον περασμένο Μάρτιο ένα ισχυρό πλήγμα λόγω του κορονοϊού. Οι κινηματογράφοι που ανήκουν στον εν λόγω τομέα κλείνουν ξανά τις πόρτες τους, με το μέλλον για πολλούς επιχειρηματίες να μοιάζει αβέβαιο. Η αίθουσα έκλεισε, τα φώτα έσβησαν, οι ήχοι από τους πρωταγωνιστές των ταινιών σιώπησαν. Τα blockbuster που περίμεναν πώς και πώς οι φαν τους πηγαίνουν από αναβολή σε αναβολή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η νέα ταινία του James Bond, που από τον Απρίλιο του 2020 που ήταν να κάνει πρεμιέρα, μετατέθηκε για τον Νοέμβριο και τώρα για τον Απρίλιο του 2021. Οι κινηματογράφοι για ακόμη μια φορά αναγκάζονται να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Ήταν από τις πρώτες επιχειρήσεις που έκλεισαν στο πρώτο lockdown, το ίδιο συνέβη τώρα και είναι και από τις τελευταίες που θα ανοίξουν όταν αυτό επιτραπεί. Από το Φεβρουάριο που ήρθε η πανδημία και στη χώρα μας, είδαμε μια κατακόρυφη πτώση των εισιτηρίων. Ο κόσμος είχε αρχίσει να φοβάται δηλαδή να πηγαίνει στον κινηματογράφο. Από το Μάρτιο μας είχαν κλείσει και εμάς με το γενικό lockdown. Οι χειμερινοί κινηματογράφοι, οι 12 μήνες λειτουργίας όπως τους λέμε, ήταν κλειστοί για 4 μήνες. Μας επιτρέψαν να ανοίξουμε τον Ιούλιο, όπου ήταν μια νεκρή περίοδος για μας, γιατί σύνδεσε ο κόσμος το καλοκαίρι, βγαίνει έξω, δεν μπαίνει μέσα σε κλειστές αίθουσες. Και πάνω που ήρθε, ας πούμε, ο Οκτώβριος, που περιμέναμε να δουλέψουμε λίγο καλύτερα, είχαμε το κλείσιμο των κινηματογράφων της Αθήνας, το οποίο έφερε έλλειψη προϊόντος, δηλαδή δεν βγαίνουν ταινίες στην Ελλάδα λόγω του ότι ήταν κλειστά τα σινεμά της Αθήνας. Και τώρα ήρθε και το δεύτερο lockdown, δηλαδή εμείς κλείνουμε τώρα, ας πούμε, 10 μήνες χωρίς δουλειά στην ουσία. Και δυστυχώς τα πράγματα δεν φαίνονται και να πηγαίνουν καλά, δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει αυτό. Και σίγουρα οι κινηματογράφοι είναι από τα τελευταία που θα ανοίξουμε πάλι, όπως έγινε δηλαδή και στο προηγούμενο lockdown. Για θέμα επιβίωσης όχι απλά των κινηματογράφων τους, αλλά και των ίδιων κάνουν λόγο οι αιθουσάρχες.
Στήριξη ακόμη δεν έχει υπάρξει από την κυβέρνηση, με την κατάσταση που βιώνει ο χώρος να είναι εξαιρετικά δύσκολη. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλη την κινηματογραφία στην Ελλάδα και για τους αιθουσάρχες, δηλαδή τους συναδέλφους μου και για τις εταιρείες διανομής. Ακόμα δεν έχουμε πάρει κάποια ουσιαστική στήριξη. Βέβαια κάποια πράγματα προχωράνε και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει κάποια στήριξη με βάση και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης το προσεχές διάστημα. Αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για μας. Και είναι και θέμα δηλαδή όχι μόνο επιβίωσης των επιχειρήσεων μας, αλλά είναι και θέμα επιβίωσης και των ανθρώπων, δηλαδή πλέον των ιδιοκτητών των κινηματογράφων. Ελπίζουμε ότι όσο πιο γρήγορα γίνεται για όλους μας και να επανέλθουμε πάλι στα φυσιολογικά, ας πούμε, δεδομένα. Στον κινηματογράφο της Αλεξανδρούπολης στηρίχθηκαν και με το παραπάνω τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί, με τον χώρο να αποτελεί ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον για τους θεατές. Εμείς από τον Ιούλιο που ανοίξαμε, ενώ μας επιτρέψαν από 1η Ιουλίου να ανοίξουμε, ανοίξαμε στις 16, γιατί θέλαμε να κάνουμε όλα τα απαραίτητα αλλά και μη απαραίτητα μέτρα. Δηλαδή, εμείς πήραμε πολύ περισσότερα μέτρα από αυτά που μας επιβάλλανε από τον ΕΟΔΗ. Γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να αισθάνεται και ασφαλής και να είναι ασφαλής, αλλά και να αισθάνεται. Για παράδειγμα, ας πούμε, ενώ μας επιτρέψαν πληρότητα 65%, με το που ανοίξαμε εμείς το κρατήσαμε στο 40%, θέλοντας να διατηρήσουμε μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των θεατών. Είμαστε ευχαριστημένοι και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που μας στήριξε αυτούς τους 3,5 μήνες της επαναλειτουργίας μας. Ο κόσμος ήρθε εδώ, ευχαριστήθηκε. Εντάξει, δεν είχαμε πολύ μεγάλη προσέλευση, αλλά όποιοι ήρθαν εδώ είδανε ότι ήταν από τους πιο ασφαλείς χώρους, δηλαδή, και από τις πιο ασφαλείς διασκεδάσεις. Γιατί στον κινηματογράφο ο κόσμος κάθεται, δεν κινείται όσο βλέπει ταινία και δεν μιλάει, δεν φωνάζει όπως είναι σε άλλα μέρη. Οπότε είναι από τους πιο ασφαλείς στην ουσία χώρους, αν και έχει περάσει κάπως διαφορετικά στο μυαλό μας. Δηλαδή, λέμε θα πάμε τόσα άτομα τώρα, θα κλειστούμε σε ένα χώρο, θα κολλήσουμε, ας πούμε. Αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πρώτα απ' όλα δεν έχει διαπιστωθεί πουθενά σε κινηματογράφο διασπορά, δηλαδή ούτε σε χνηλατήσεις με συναδέλφους που μιλάμε. Δεν έχει εμφανιστεί κάποιο κρούσμα σε κινηματογράφο αυτή την περίοδο. Και θεωρούμε ότι και μόλις μας ξαναπιτρέψουμε να ανοίξουμε, θα είναι μια ασφαλή επιλογή διασκέδασης ο κινηματογράφος. Πλέον, όπως τονίζουν οι επαγγελματίες του χώρου, αν δεν υπάρξουν γενναίες ενισχύσεις από την πολιτεία, πολλοί ιδιοκτήτες κινηματογράφων δεν θα καταφέρουν να ξανανοίξουν τους χώρους τους. Εάν δεν δώσουν πολλά χρήματα στους κινηματογράφους, θα είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι που δεν θα καταφέρουν να ξαναλειτουργήσουν. Γιατί οι κινηματογράφοι έχουν πολύ μεγάλα ενίκια, επειδή είναι μεγάλοι χώροι, είναι σε κεντρικά σημεία και είναι ήδη τόσους μήνες και θα είναι ακόμη περισσότεροι οι μήνες οι οποίοι θα είμαστε κλειστά από ό,τι φαίνεται. Οπότε, ναι, όποιοι συνάδελφοι δεν είχαν χρήματα, κάποιο κεφάλαιο αποθηκευμένα δηλαδή, είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και οι επιχειρήσεις τους, αλλά και οι ίδιοι προσωπικά, δηλαδή, έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Θέλω να ελπίζω ότι, επειδή είναι κάποια προγράμματα της κυβέρνησης τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή και ετοιμάζονται, ότι θα πάρουν γενναία μέτρα και θα μας στηρίξουν, γιατί ο κινηματογράφος είναι κάτι το οποίο πρέπει να μείνει, δηλαδή. Είναι κομμάτι του πολιτισμού και εμείς από τη δική μας πλευρά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατηθούμε. Δηλαδή, εμείς, ό,τι και να γίνει, θα φροντίσουμε να είμαστε εδώ, δηλαδή, μόλις ξαναεπιτρεπεί να ανοίξουμε. Αλλά αν δεν γίνει κάποια καλή στήριξη, ας πούμε, στους κινηματογράφους της χώρας, πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν τα καταφέρουν. Ένα από τα προβλήματα που παρουσιάζεται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που επιβάλλεται το πανεθνικό lockdown είναι πώς θα γίνουν οι απαραίτητες μετακινήσεις για το μάζεμα της ελιάς. Γι' αυτό και έχει προβλεφθεί να επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα και φυσικά οι μετακινήσεις όσων απαιτούνται για να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή των ελαίων και άλλων αγροτικών προϊόντων. Με την απόφαση για lockdown και απαγόρευση μετακινήσεων μεταξύ των νομών να συμπίπτει με την έναρξη της συγκομιδής της ελιάς, η κυβέρνηση διαβεβαίωσε τους ελαιοπαραγωγούς ότι θα ληφθεί ειδική μέρημνα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε κατά την ανακοίνωσή του lockdown: θα υπάρξουν ειδικές μέρημνες για εποχικά εργαζόμενους, όπως για παράδειγμα για τη συγκομιδή ελιάς. Υπογράμμισε δε ότι η ασφάλεια της πρωτογενούς παραγωγής και η εξασφάλιση της τροφοδοσίας είναι σημαντικές.
Η ειδική μέρημνα για όσους πρέπει να μετακινηθούν για την συγκομιδή της ελιάς ανακοίνωσε εν συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ο κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Κατά την εξειδίκευση των μέτρων για το δεύτερο lockdown, στο οποίο μπαίνει από το Σάββατο η χώρα, ο κ. Σταμπουλίδης διευκρίνησε πως εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις οι μετακινήσεις όσων απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η συγκομιδή των ελιών. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως τι θα ισχύσει για τους ελαιοπαραγωγούς και οι αγρότες αναμένουν περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο νόμιμης μετακίνησής τους από τον νομό μόνιμης κατοικίας τους στον νομό όπου βρίσκονται τα αγροτεμάχια τους, καθώς και ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κάτι που δεν αποκλείεται να ξεκαθαριστεί μέχρι το Σαββατοκύριακο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, καθώς μέσα στο γενικευμένο lockdown το οποίο έχει επιβληθεί, φαίνεται ότι απαγορεύεται και το κυνήγι, όπως και κάποιες άλλες δραστηριότητες που αφορούν τους ερασιτέχνες αλής. Εμείς θα σταθούμε στο πρώτο σκέλος, καλησπερίζοντας ευθύς αμέσως τον κύριο Επαμηνώντα Τερζή. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, κυρία Σταμπουλίδου. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά ανακοινώθηκε, κύριε Τερζή, και πόσο επηρεάζει τους κυνηγούς αυτή την ώρα? Να σας πω. Ναι. Θα ήμασταν, ειλικρινά το λέω, οι τελευταίοι που θα αντιδρούσαμε σε οποιαδήποτε απόφαση όταν το κράτος, η πολιτεία κάνει κάτι που να βοηθεί ο κόσμος, γιατί πραγματικά η πανδημία είναι μπροστά μας. Όμως δεν νομίζω ότι το κυνήγι θα μπορέσει να προκαλέσει τη διασπορά μεταξύ συναδέλφων κυνηγών και να έχουμε κρούσματα τα οποία πραγματικά δεν τα επιθυμεί κανένας. Όλες αυτές τις μέρες είχαμε επαφή και με την Γενική Συνομοσπονδία Ελλάδος και με την Ομοσπονδία και με βουλευτές και μέχρι στα Υπουργεία φτάσαν κάποιοι άνθρωποι και είχαμε τη διαβεβαίωση ότι πραγματικά το κυνήγι δεν θα πειραχτεί. Δυστυχώς. Το απόγευμα ο πρόεδρος της Κυνηγητικής Συνομοσπονδίας ανακοίνωσε ότι υπάρχει βούληση και θέληση από όλη την κυβέρνηση, από τους υπουργούς, στους οποίους ανέφερε ο άνθρωπος κανονικότατα ότι είναι θετική στο να μην σταματήσει το κυνήγι. Στις 6 ώρα βγήκε ο κ. Χαρδαλιάς και ο οποίος ανακοίνωσε ότι απαγορεύει το κυνήγι γιατί δεν συντρέχουν, δεν εμπίπτουν μάλλον οι λόγοι που να ανήκει κάπως σε μια κατηγορία από αυτές που ανακοίνωσε για να μην απαγορευτεί το κυνήγι. Στις 2 ώρα την Παρασκευή επικοινώνησα με τον προϊστάμενο θηροφυλακής του Θεσσαλονικίου Αλεξανδρούπολης. Λέω, έχει ηρθεί καμία απογορευτική διάταξη ως προς το κυνήγι. Όχι, μου λέει ο άνθρωπος, δεν μας έχει έρθει καμία απόφαση, καμία διάταξη. Πώς επομένως θα, δηλαδή, εμείς τι μπορούσαμε να κάνουμε και στο παραπέντε παίρνουμε τις αποφάσεις. Στείλαμε έγγραφο και νομίζω ότι δεν στέκεται η απόφαση αυτή, η κυρία Σταμπουλίδου, πουθενά. Εμείς οι κυνηγοί πάνω συνήθως να ξεκινήσουν στο λαγό 2-2 και στον αγριόχειρο πάλι ένας πάει μόνος του ή 2, διασκορπίζονται και κυνηγάμε στην ύπαιθρο, στο βουνό. Δεν πάμε σε κέντρα ψυχαγωγίας, δεν πάμε σε μπαρ, δεν πάμε σε οποιοδήποτε άλλη εκδήλωση όπου υπάρχει μεγάλος συνωστισμός. Άρα εσείς λέτε ότι έτσι κι αλλιώς είναι μια δραστηριότητα που γίνεται στην Ήπεθρο, άρα σε εξωτερικό χώρο, και σαφώς, δεν συναθρίζεστε. Σαφώς. Είτε κατά μόνας είτε 2 άτομα ουσιαστικά μας λέτε ότι... Ακριβώς, μα το κάναμε πρόταση να και λέμε ότι επιτραπεί με τις μάσκες μας ένα 2 άνθρωποι σε αυτοκίνητο για να μπορούμε να πηγαίνουμε να κάνουμε το κυνήγι μας. Άλλωστε το κυνήγι πάνω σχάρι του αγριόχειρου και του λαγού είναι γύρω στις 3,5 μήνες. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να την πληρώσουν την άδεια και από εδώ και από εκεί που σπαθούν τα λεφτά να τα βρούνε. Όταν μας το κόβει σε ένα μήνα, χωρίς λόγο, εγώ επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν οι λόγοι για αυτό το πράγμα. Κατάλαβες. Δεν υπάρχει μια δικαιολογία να μας πούν. Το κόβουμε γιατί μπορεί να γίνει αυτό ή μπορεί να γίνει το άλλο. Θεωρώ ότι είναι αυτή η απόφαση τελείως άδικη. Πλήττει ένα κλάδο των 150-160.000 κόσμου και παρακαλώ και τους τοπικούς βουλευτές και τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ να παρέμβουν, να μιλήσουν μέχρι και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση πρέπει να είναι κοντά στους πολίτες, κοντά στους ανθρώπους, κοντά στα επαγγέλματα. Εμείς έχουμε μια δραστηριότητα από την οποία το κράτος κερδίζει, έχει οικονομικά ωφέλη. Δεν δημιουργούμε κανένα πρόβλημα πουθενά. Άρα πρέπει να μας συμπαρασταθεί. Και δεν είναι μόνο ότι δεν δημιουργούν πρόβλημα,
σε μια φάση που πραγματικά όλοι οι Έλληνες αυτή τη στιγμή είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ψυχολογικά δεν είναι κανένας καλά. Αντί να μας επιτρέπουν να βγαίνουμε έξω να παίρνουμε σβάρα στα βουνά, θα μας κρατάει μέσα στο σπίτι χωρίς λόγο και χωρίς αιτία. Το θεωρώ τελείως άδικο. Πρέπει να το δούνε και τη βδομάδα που έρχεται θα κάνουμε πάλι τις κινήσεις μας και ήμασταν σίγουροι ότι δεν θα διακόψουν το κυνήγι, ειλικρινά. Τι κινήσεις σκοπεύετε να κάνετε, κύριε Τερζή, από εδώ και στο εξής? Από εδώ τι κυνήγι να κάνουμε? Τι κινήσεις θα κάνετε προκειμένου να διεκδικήσετε την επαναφορά του κυνήγι? Τα σωματεία μας προς την κυβέρνηση, προς τους αρμόδιους υπουργούς, ότι είναι άδικο, παράλογο αυτό που πάνε να κάνουν, να σκόψουν το κυνήγι. Να σας ρωτήσω κάτι. Πότε εκδόθηκαν οι φετινές άδειες κυνηγιού, κύριε Τερζή? Από 4 του μηνός, 3-4 Αυγούστου ξεκινήσαν οι άδειες. Οι οποίες διαρκούν για πόσο διάστημα? Μέχρι τη λήξη της κυνηγητικής περίοδου, μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Και η κυνηγητική περίοδος είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν κρατάει για πάντα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και είναι συγκεκριμένη. Λίγη. Ξεκινάει 20 Αυγούστου για όλα τα κυνήγια και λίγη 28 Φεβρουαρίου για όλα τα κυνήγια, όταν λέμε κατά περιόδους γίνονται κάποια κυνήγια. Δηλαδή τους πρώτους του καιρού είναι ουρτίκια, τριγώνια. Αλλά το περισσότερο καιρό κυνηγάμε αυτοί που κυνηγάμε στο βουνό, παγούς, γουρούνια και στα τελευταία είναι τα παιδιά τα οποία κυνηγούν, παίρνουν αυτά μπεκάτσες και τέτοια. Το αναφέρω γιατί φαίνεται από αυτά που μας λέτε ότι από τη στιγμή που τελειώνει τέλος Φεβρουαρίου χάνεται αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από αυτό το οποίο θα μπορούσατε να κυνηγήσετε. Ένας μήνας είναι, κούπελο. Κυρία Σταμπουρίδου, είναι ένας μήνας. Είναι μεγάλη η αδράνεια που θα έχει ο κυνηγητικός κόσμος. Μάλιστα. Επομένως, σκοπεύετε να έτσι κινητοποιηθείτε, να απευθυνθείτε στους τοπικούς βουλευτές? Ήδη ήμασταν αυτές τις μέρες, προσωπικά εγώ είχα επαφή με πάρα πολύ κόσμο και είχαμε τη διαβεβαίωση ότι πραγματικά δεν θα πειραχτεί το κυνήγι. Βγήκε ο πρόεδρος μας και το ανακοίνωσε ο άνθρωπος ότι θα κυνηγήσουμε. Και 6 ώρα άλλαξαν. Δεν ξέρω τι συνέβη, δεν ξέρω ποιος παρενέβη, όμως είναι άδικο. Πώς θα το πω παραπάνω? Δηλαδή. Είναι, πείτε μας λίγο, κύριε Τερζή, πέρα από όλα αυτά, πόσο σημαντική ενασχόληση είναι το κυνήγι γενικότερα για έναν άνθρωπο ο οποίος το έχει στη ζωή του? Γιατί είναι κάτι το οποίο πολλές φορές συζητάμε και πολλές φορές και ο ίδιος έχετε αναφέρει τη σημασία αυτού του χόμπι, ας το πούμε έτσι, το οποίο προσελκύει και αρκετά άτομα κάθε χρόνο. Το κυνήγι είναι τρόπος ζωής. Mm-hmm. Και αυτό πραγματικά μας δίνει ζωή. Με την έννοια θα σας πω ότι επιτρέπεται τώρα το μπάσκετ, παραμυσιάρι, λέει, επιτρέπεται το ποδόσφαιρο, επαγγελματικά επιτρέπεται όσο κοινάζονται 25-30 και δεν επιτρέπεται το κυνήγι που πάνε ένα δύο άτομα. Είναι αθλητισμός, είναι και άθλημα. Για την υγεία μας είναι πάρα πολύ καλό. Και να σας πω ότι η ηλικία αυτή τη στιγμή που πάμε στο κυνήγι είναι μια ηλικία έτσι, αρκετά μεγάλη. Έχουμε λίγα παιδιά. Είναι αρκετά μεγάλη, αλλά η προσοχή είναι τεράστια. Κανένας μας δεν θα πάει να αυτοκτονήσει, να πάει να δημιουργήσει πρόβλημα ή να κορονοϊό, να του μεταφέρει στο σπίτι του, στην οικογένειά του, παντού. Κανένας μας. Δεν είμαστε ούτε σε μέσα σε μπάρ, ούτε πουθενά άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε. Είμαστε ευαισθητοποιημένοι πολίτες σε όλα τα θέματα και παραλαμβάνω, εάν ναι. Πραγματικά γνώριζα προσωπικά ότι κάτι κακό μπορούσαμε να δημιουργήσουμε, κάτι μπορεί να γίνει αντίθετο από αυτό το οποίο πιστεύει η πολιτεία, δεν θα μιλούσαμε και θα λέγαμε σεβόμαστε όπως το κάναμε σε άλλες περιπτώσεις και είμαστε παρόντες να βοηθήσουμε, όπως έγινε με τους μετανάστες μέσα στο Δέλτα. Ξέρετε πολύ καλά πως ήταν σημαντική παρουσία των κυνηγών μέσα στο Δέλτα. Το καταλαβαίνουμε απολύτως. Αναμένουμε να δούμε τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα, μετά και τις κινήσεις που πρόκειται και εσείς να κάνετε από τη δική σας πλευρά. Μπράβο. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Τερζή. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Επίσης. Να είστε καλά.
Εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες πληρωμές των δικαιούχων δανειοληπτών με την επιδότηση δανείων που προβλέπει το πρόγραμμα Γέφυρα για δανειολήπτες που πλήττονται από την πανδημία. Σε πρώτη φάση, οι πληρωμές θα αφορούν δανειολήπτες που έχουν ενέχειρο την πρώτη κατοικία, έχουν πληγεί από την πανδημία και τα δάνειά τους δεν παρουσιάζουν καθυστέρηση, ενώ το δεύτερο πακέτο πληρωμών αναμένεται το Δεκέμβριο για τις άλλες κατηγορίες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Με την υποβολή συνολικά 160.467 αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου η προθεσμία κατάθεσης αίτησης στο πρόγραμμα Γέφυρα, το οποίο παρέχει στήριξη μέσω κρατικής επιδότησης σε δανειολήπτες που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού και έχουν δάνεια με προσημείωση υποθήκη στην πρώτη κατοικία. Ο αριθμός αυτός αποδεικνύει τη μεγάλη απήχηση και την επιτυχία του προγράμματος, το οποίο για πρώτη φορά επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες. Χαρακτηριστικό της επιτυχίας του είναι ότι στους 3 μήνες λειτουργίας του, δηλαδή από τις 3 Αυγούστου έως τις 31 Οκτωβρίου, υποβλήθηκε 23 φορές μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων σε σύγκριση με το προσωρινό πρόγραμμα της προηγούμενης κυβέρνησης, το οποίο διήρκησε 13 μήνες. Πλέον, και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος επιλεξιμότητας των υποβληθησών αιτήσεων που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, περνάμε στη φάση καταβολής της κρατικής επιδότησης της δόσης του δανείου για 9 μήνες. Υπενθυμίζεται ότι η κρατική επιδότηση των συνεπών δανειοληπτών ανέρχεται στο 90% της μηνιαίας δόσης το πρώτο τρίμηνο, στο 80% το δεύτερο τρίμηνο και στο 70% το τρίτο τρίμηνο, με τη μέγιστη μηνιαία επιδότηση να διαμορφώνεται στα 600 ευρώ αναπιστωτή. Ενώ η κρατική επιδότηση των κόκκινων δανειοληπτών, εφόσον το δάνειο δεν έχει καταγγελθεί, ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης το πρώτο τρίμηνο, στο 70% το δεύτερο τρίμηνο και στο 60% το τρίτο τρίμηνο, με την μέγιστη μηνιαία επιδότηση να διαμορφώνεται στα 500 ευρώ αναπιστωτή. Εάν τέλος το δάνειο έχει ήδη καταγγελθεί, η κρατική επιδότηση φτάνει το 60% της μηνιαίας δόσης το πρώτο τρίμηνο, το 50% το δεύτερο τρίμηνο και το 30% το τρίτο τρίμηνο, με μέγιστη μηνιαία επιδότηση τα 300 ευρώ αναπιστωτή. Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως, ώστε η κρατική επιδότηση να ξεκινήσει να καταβάλλεται το αργότερο εντός του Ιανουαρίου του 2021. Οι δανειολήπτες θα πρέπει να καταβάλουν κάθε μήνα το υπόλοιπο ποσό της δόσης, το οποίο δεν καλύπτεται από το κράτος. Μετά τη λήξη της επιδότησης, οφείλουν να πληρώνουν ολόκληρη τη μηνιαία δόση του δανείου τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 ημερών για εξυπηρετούμενα δάνεια, οι δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση έως 90 ημέρες κατά την 29η του Δευτέρου του 2020. 12 μηνών για μη εξυπηρετούμενα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών για την 29η Δευτέρου του 2020, τα οποία δεν έχουν καταγγελθεί. 18 μηνών για μη εξυπηρετούμενα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά την 29η Δευτέρου του 2020, τα οποία έχουν καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή. 12 μηνών για δάνεια οποιοδήποτε εκ των ανωτέρων κατηγοριών, στα οποία η δόση δεν έχει οριστεί σε μηνιαία βάση. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δανειολήπτες θα κληθούν να επιστρέψουν την κρατική επιδότηση. Με στόχο την ενίσχυση των παιδικών χωριών ΣΟΣ, με σχολικά, κυρίως ήδη η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ Μασούτης προχώρησε σε μια ενέργεια στην οποία το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν συγκινητικό. Η ενέργεια που είχε τίτλο «Μαζί κτίζουμε το αύριο» διήρκε σε 20 μέρες και στέφθηκε από επιτυχία. Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή του κόσμου στην ενέργεια που συνδιοργάνωσαν η εταιρεία Μασούτης με τον τομέα καλλιτικών Χένκελ για τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Με το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς «Μαζί κτίζουμε το αύριο» συγκεντρώθηκε γραφική ύλη και αναλώσιμα είδη για την ενίσχυση των προγραμμάτων των παιδικών χωριών ΣΟΣ σε όλη την Ελλάδα. Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχόμενη χρονιά και όπως κάθε χρόνο η επιτυχία της αποδεικνύει ότι ο κόσμος θέλει να βοηθήσει και να προσφέρει στα παιδιά και οι εταιρείες πρέπει να δίνουν τον τρόπο όπως έκαναν οι εταιρείες Μασούτης και Χένκελ. Από 26 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου του 2020 στο πρόγραμμα συμμετείχαν και τα 331 καταστήματα Μασούτης, όπου είχαν τοποθετηθεί τα ειδικά κουτιά με την καρδιά και έτσι δινόταν η δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές να έχουν συμμετοχή σε αυτόν τον τόσο σημαντικό σκοπό. Επίσης στο πρόγραμμα ενίσχυσαν και οι εργαζόμενοι στα γραφεία των δύο εταιριών, Μασούτης και Χένκελ, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό σχολικών ειδών. Τα είδη ενίσχυσης που συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες ήταν τετράδια, μολύβια, στυλό, γόμες, ξύστρες, διορθωτικά, χάρακες, διαβίτες, νερομπογιές, μαρκαδόρι, μπλοκ ζωγραφικής, χαρτί Α4. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα καλό βράδυ.